Η αλήθεια είναι, κυρία Μπουζούγκου, ότι ο αέρας είναι πάρα πολύ, είναι στα όρια του χωριού, του κρυονερίου. Η μόνη μας ελπίδα είναι να σηκωθούν το συντομότερο δυνατό, όσο το δυνατόν περισσότερα ενέργεια μέσα, γιατί ο αέρας είναι πάρα πολύ και τα επίγεια απλά μπορούν να προστατεύσουν λίγο τις κατοικίες. Από την εικόνα που μας μετέφερε νωρίτερα ο συνάδελφος μου, ο αστυνομικός μας συντάκτης, είναι θέμα λεπτών να σηκωθεί ένα ελικόπτερο και τέσσερα καναντέρ. Ένα ελικόπτερο επιχειρεί τώρα από τη στιγμή που μιλάω. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε ένα αέρια μέσα για να μην περάσει τη ρεματιά και κατευθυντήποτε σε συγκλειονό. Μέχρι στιγμής, κύριε Δήμαρχε, το μέτωπο είναι μακριά από σπίτια. Από σπίτια όχι, που λέει είναι μακριά, αλλά η κατεύθυνση του αέρα είναι και ανάποδα από τα σπίτια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ναι. Μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί είναι δύσκολη η επικοινωνία, κύριε Δήμαρχε, και δεν σας ακούμε πολύ καθαρά. Το μέτωπο είναι κοντά στην πίστια, όπως η κατεύθυνση του αέρα είναι τη φωτιά μακριά από αυτά. Αλλά ο αέρας δεν ξέρω πώς θα γυρίζει. Αυτή τη στιγμή η φωτιά καταπίεται προς περισσότερη περιοχή και όχι προς τον οικισμό. Μάλιστα. Αλλά είναι πολύ κοντά του. Αν γυρίσει ο αέρας, θα έχουμε πρόβλημα και με τα σπίτια. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε.